Είδαμε κυρίες και κύριοι το σχετικό βίντεο από την αποχώρηση των παρατάξεων Κοσμίδη και Έγκαιρε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοϊού. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης του Δήμου Βοϊού και πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, τον κύριο Δημήτρη Κοσμίδη. Κύριε Κοσμίδη, καλησπέρα και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία, νυφαλιότητα και φώτιση. Και φώτιση μάλιστα. Δεν μας λείπει πάρα πολύ. Πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοϊού, θα ήθελα ένα σχόλιο. Είδαμε ένα δημοσίευμα σήμερα και κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι μεταλλαγμένοι που μόλυναν τα ΜΗ κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας στον Εύρο πέρασαν και στους ανθρώπους. Ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί υπάρχει μια ανησυχία με το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και τι νεότερα έχετε εσείς, κύριε Κοσμίδη? Ωραία. Πραγματικά είναι ένα δημοσίευμα, όπως λέτε και εσείς, ένα δημοσίευμα που το δίνουμε μεγάλη έκταση, ενώ δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, σίγουρα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και των επιτροπών και όλου του κόσμου, αλλά ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο από μόνο του λέω ότι δεν είναι τίποτα επαγγελματισμένο, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο το έγραψε κάποιος μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Σταματάω εκεί, δεν θέλω πλέον να σχολιάσω και δεν σχολιάζουμε ένα δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, που το ίδιο από μόνο του λέει ότι δεν έχει επαληθευτεί. Άρα εσείς μέχρι τώρα δεν έχετε κάτι τέτοιο που λέει 120 δείγματα, εντοπίστηκαν σε 120 δείγματα θετικών στον κορονοϊό κατοίκων της Κοζάνης, των Γρεμνών και της Καστοριάς. Δεν έχετε κάτι τέτοιο χειροπιαστό εσείς? Δεν υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό, όπως επαναλαμβάνω, δεν έχει αποδειχτεί τίποτα. Γίνονται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις και στα ΜΗΝΚ, αλλά και στους ανθρώπους που δουλεύουν στις φάρμες. Γίνεται ο κανονικός έλεγχος σε εβδομαδιαία βάση. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία πουθενά, ούτε από τον ΕΟΔΗ, ούτε πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα το επίσημο. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο το δώσαμε έκταση χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ωραία, θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα και αν όντως βγει κάτι από αυτά τα οποία αναφέρατε. Τώρα, να έρθω στο... Καρκαζά, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να ανησυχήσει τον κόσμο. Εμείς από μόνοι μας θα το βγάλουμε στη δημοσιότητα και θα ενημερώσουμε τον κόσμο και αυτούς που δουλεύουν. Θα το κρύψετε. Στους φαρμαδόρους, αλλά και όλο τον κόσμο γενικότερα. Δεν καθόμαστε στα λόγια ενός τυχαίου ανθρώπου που βγάζει δημοσιεύματα. Βγάζουν κατά καιρούς, είναι αυτοί που πολεμάνε τον κλάδο της Γούνας, δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα άτομα. Ωραία. Τώρα να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοϊού. Αποχωρήσατε από την συνεδρίαση για την ψήφιση του υπουροπολογισμού και με μια αιχμή μετά ο κύριος Ζευκλής, ο Δήμαρχος Βοϊού, λυπούμαστε γιατί πραγματικά αποδείχθηκε περίτρανα ότι τμήμα της αντιπολίτευσης είναι κατώτερο των περιστάσεων. Τι θα γίνει με εσάς, κύριε Κοσμίδη, εκεί στο Βόλιο, όχι με εσάς προσωπικά και με την αντιπολίτευση και με τη Δημοτική Αρχή? Θα τα βρείτε κάποια στιγμή, θα πορευτείτε μαζί ή θα έχετε αυτή την αντιπαλότητα? Ένα σχόλιο θέλω. Ναι, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, κύριε Βαρκαδέ, εγώ θα σας ξεκινήσω από το σημείο που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Ο νομοθέτης, μάλλον ο κόσμος ψήφισε με έναν τρόπο για να υπάρχει για την τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή αναλογική. Σωστό. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έδωσε το δικαίωμα στη μειοψηφία πραγματικά, να διοικεί έναν ολόκληρο Δήμο ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Σίγουρα και επιμένω ότι πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Αλλά συνεργασίες όμως γίνονται με άτομα τα οποία έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν, δεν είναι αλαζόνες, δεν προσβάλλουν τον άλλον, δεν λένε ψέματα και κοιτάζουν να βρουν την καλύτερη τομή ούτως ώστε να λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος. Από τη στιγμή όμως, επαναλαμβάνω, που η ίδια κυβέρνηση δίνει στη μειοψηφία, δεν είμαστε τμήμα εμείς, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βοϊού, είμαστε η πλειοψηφία. Μειοψηφία, τμήμα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βοϊού είναι η μειοψηφία που διοικεί το Δήμο. Και σταματάμε. Απλά Δήμα, ναι, να σταματήσουμε. Δημοκρατία. Αλλάξει το νόμο και δώσει την ευκαιρία συνεργασιών για τις άλλες παρατάξεις. Βεβαίως και εμείς θέλουμε το καλό του Δήμου Βοϊού και δεν θέλουμε το κακό. Εδώ τώρα θα ήθελα να πάμε στον προϋπολογισμό. Εσείς δεν τον ψηφίσατε τον προϋπολογισμό και πέρασε κατά πλειοψηφία.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αυτό το άμα πέρασε κατά πλειοψηφία, άμα δεν πέρασε η διαδικασία, το πώς έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το κρίνει η αποκεντρωμένη, διότι θα γίνει ένσταση. Εσείς δηλαδή θα προσφύγετε στην αποκεντρωμένη, θα προσφύγετε στην αποκεντρωμένη, κύριε Κοσμίδη, εσείς και ο κύριος Γερεχτές. Εννοείται ότι θα προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη, γιατί δεν έγιναν καλά όλες οι διαδικασίες από την αρχή. Μάλιστα. Από τις παρουσίες που δεν πάρθηκαν, από τις απουσίες οι οποίες χρεώθηκαν και από τις αναχωρήσεις τις οποίες λένε αυτοί κατά την εκτίμησή τους ότι είναι έτσι. Είναι όλα ηχογραφημένα, είναι όλα και στο διαδίκτυο υπάρχουν όλα και είναι και ηχογραφημένα και θα γίνει και η ένσταση. Μάλιστα, αν κάποιος αργήσει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι του Βοΐου, και γενικά στα άλλα, γιατί δεν το έχω δει εγώ αυτό, δεν ξέρω. Θεωρείται απόν. Δηλαδή, τι χρονικό περιθώριο έχετε να μπείτε σε μια συνεδρία? Παράδειγμα, εγώ έχω δει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας η κυρία Αφροσύνη Ντιό, που είναι η σημερινή πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Εντάξει, έχω δει περιφερειακοί σύμβουλοι να μπαίνουν στη διάρκεια ή να ενημερώνουν την πρόεδρο και να συμμετέχουν. Αν κάποιος αργήσει και έρθει μετά από 20 λεπτά, δεν συμμετέχει, κύριε Κοσμίδη? Αυτό σημαίνει εύρυθμη λειτουργία, συνενετική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγχαρητήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο που δέχονται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σωστό και ορθό. Εδώ χθες ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δεχόταν και δεν απαντούσε τα τηλεφωνήματα τα οποία τον παίρναν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα και δεν είχαν και την ενημέρωση ούτως ώστε να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και δεν τους απαντούσε. Θεωρήθηκαν απόντες. Πάνω σε αυτό το θέμα αποχώρησε ο συνδυασμός του κυρίου Γερεχτέ, ενώ είχαμε ετοιμάσει εμείς δικό μας προϋπολογισμό, το οποίο, άμα θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και κάποια στιγμή. Όλος ο προϋπολογισμός ήταν πάρα πολύ καλά βασισμένος και δομημένος. Άρα εσείς κατεβάζετε δικό σας προϋπολογισμό. Άρα δεν είχαμε καμία σκέψη ούτε για αποχώρηση, αλλά είχαμε τη δυνατότητα για να συζητήσουμε, να δείξουμε τα σημεία τα οποία αδυνατεί ο προϋπολογισμός τον οποίο έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή και τους έφερε ένα παράδειγμα, το οποίο έχουν κάνει λάθος, ακούστε, 27.000 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε για 27.000 ευρώ στα 23 εκατομμύρια. Φανταστείτε σε όλους τους κωδικούς, εάν υπάρχουν από 2 ή από 3, από 5 ή από 10. Μάλιστα. Το ερώτημα το οποίο θέτουν οι τηλεθεατές όμως που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι ότι γιατί να μην καθίσετε κάτω όλοι μαζί και να, εφόσον θέλετε, να στηρίξετε τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Αρχής και εσείς καταθέτετε δικό σας προϋπολογισμό ή να κάνετε έναν προϋπολογισμό στον οποίο συμφωνείτε και οι τρεις. Να συμφωνείτε δηλαδή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταθέσαμε τον δικό μας τον προϋπολογισμό. Ναι, η διαδικασία του δικού σας προϋπολογισμού ποια είναι? Ο δικός σας προϋπολογισμός σε τι διαφέρει από αυτόν της Δημοτικής Αρχής? Έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς κωδικούς, έχουμε μειώσει κάποια έξοδα από κωδικούς και έχουμε βάλει να γίνουν κάποιες άλλες δράσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέπει να ενταχθούν στον κοινό τον προϋπολογισμό. Θα χρειαζόμουν περισσότερο από μισή ώρα για να σας αναπτύξω. Ναι, δεν είναι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, είναι χρόνος δελτίου, αλλά ξέρετε τι είναι το ζήτημα, ότι άλλη είναι η Δημοτική Αρχή και εσείς είστε παρατάξεις αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εσείς αν ήσασταν δήμαρχος, θα δεχόσασταν ένα προϋπολογισμό της αντιπολίτευσης να τον εφαρμόσετε? Αυτό φταίει ο νόμος. Αυτό σας δυσκολεύει και ο νόμος ο τωρινός της αυτοδιοίκησης? Καθόλου. Κοιτάξτε, εδώ στο Δήμο Βοΐου η αντιπολίτευση είναι πλειοψηφία. Μάλιστα. Κάνετε λάθος. Είναι πλειοψηφία και αυτό το φρόντισε ο κύριος Δήμαρχος να έχει την μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Δεν δέχεται τίποτα. Ούτε καμία πρόταση από τις οποίες έχουμε καταθέσει εμείς. Να σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Για την πάγια προκαταβολή. Πέρυσι τέτοιον καιρό, σκοτωθήκαμε για να ενταχθεί η πάγια προκαταβολή στον προϋπολογισμό τον περσινό. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να κατεβάσουμε δικό μας προϋπολογισμό για να κατεβάσουμε να δίνεται η πάγια προκαταβολή νόμιμα στους δικαιούχους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και η Δημοτική Αρχή ήταν αρνητική. Δεν ήθελε με τίποτα να το περάσει. Φέτος όμως, χαίρομαι ιδιαίτερος που η πάγια προκαταβολή υπάρχει, έχει ήδη ενταχθεί στον προϋπολογισμό και θα συνεχίσουν οι πρόεδροι να παίρνουν τα νόμιμα χρήματα τα οποία έπρεπε να τα παίρνουν από το 2010. Τα πήραν για πρώτη φορά πέρυσι χάρη στην αντιπολίτευση, κύριε Βαρκατζά. Άρα,
Άρα θέματα τα οποία προτείνουμε και εντάσσουμε και εμείς στον προϋπολογισμό δεν είναι ότι είμαστε μειοψηφία. Είμαστε πλειοψηφία ή μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Άρα αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία στο Δήμο... καλά ο κόσμος, ό... Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία στο Δήμο Βοΐου είναι αντιπολίτευση. Αυτό μου λέτε. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί η Δημοτική Αρχή λειτουργεί με 8 άτομα. Έχουν γίνει όλοι πυραμόλα. Έχουν όλοι από... Δηλαδή είναι όλοι τρέχουν μέρα νύχτα. Και μας λένε ότι τρέχουν. Βεβαίως και τρέχουν. Αυτοί το θέλησαν αυτό το πράγμα, να τρέχουν από μόνοι τους, αλλά και δεν τρέχουν και αφιλοκερδώς. Εντάξει, είναι όλοι ένιστοι, παίρνουν το μισθό τους και καλά κάνουν και παίρνουν το μισθό τους και ασχολούνται με τα του Δήμου που πρέπει να ασχοληθούν. Κύριε Δήμαρχε, ένα τελευταίο ερώτημα. Κύριε Κοσμίδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Και δεν ζητάμε καμία από τις δικές μας, πώς το λένε, προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Μάλιστα. Είναι μοναχικοί καβαλάριδες, μοναχικοί καβαλάριδες είναι μέχρι το τέλος. Και θα σταματάμε εδώ. Κύριε Κοσμίδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν προσφύγετε, όπως είπατε, στην αποκεντρωμένη για τον προϋπολογισμό και έρθει ακυρωτική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου για τον προϋπολογισμό, τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Δηλαδή, θα ξανασυνεδριάσει? Ωραία, δηλαδή κάποια θέμα, δηλαδή άμα θα υπερισχύσουν, τι θα γίνει δηλαδή με τη Δημοτική Αρχή? Άστε. Θα παραιτηθεί μετά? Εάν κερδίσουμε εμείς την ένσταση, θα παραιτηθεί η Δημοτική Αρχή? Μάλιστα. Δεν νομίζω κανείς να παραιτείται. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ένσταση, γιατί κατά τη γνώμη μας και κατά τον νόμο, κατά τη γνώμη μας και κατά τον νόμο, έγιναν πάρα πολλές παρατυπίες στη διαδικασία χθες του Δημοτικού Συμβουλίου για τηλεδιάσκεψης. Πάρα πολλές παρατυπίες. Μία από τις παρατυπίες είναι η εξής. Δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος δεν μπορεί και δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στην τηλεδιάσκεψη, οφείλει το Προεδρείο του Δήμου Βοΐου να του βρει αίθουσα στο δημοτικό κατάστημα, να το τοποθετήσει το λάπτοπ ή ένα τάμπλετ ή έναν υπολογιστή, ούτως ώστε να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έκαναν αυτό? Όχι. Είναι ήδη μια παρατυπία. Καταλάβατε. Άρα όταν δεν ξεκινάμε και δεν ξεκινάμε καλά και δεν δέχονται τίποτα από την αντιπολίτευση, εννοείται ότι και εμείς θα κάνουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα τα οποία μας δίνει δυστυχώς ο νόμος για να πράξουμε. Θα κάνουμε μια προσφυγή. Τα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και ας ελπίσουμε το 21 στο Δήμο Βοΐου, μετά από αυτή τη συνεδρίαση, τουλάχιστον να τα βρείτε. Να δούμε σε ένα τραπέζι τον Χρήστο Ζευκλή, τον Δημήτρη Κοσμίδη, τον Λάζαρο Γκερεχτέ, τον Δημήτρη Λαπρόπουλο και τον Μιχάλη Καραμπατζιά για το καλό της περιοχής, κύριε Κοσμίδη. Ο νόμος που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με την απλή αναλογική ήταν για συνεργασίες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να κυβερνείτε? Εσείς το λέτε αυτό για συνεργασία. Εσείς το λέτε για... Πρόσφατα, όταν τρεις συνδυασμοί, το 2014, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Δημάρ τότε, κυβερνούσε την Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορεί ένας Δήμος να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει? Εσείς πετάτε τον μπαλάκι στον κύριο Ζευκλή, δηλαδή θα... Εσείς... Αυτές αναλογικές, οι κύριοι που μας διοικούν είναι αρνητές της απλής αναλογικής, δεν θέλουν καμία συνεργασία. Εμείς τους δίνουμε τις προτάσεις και αυτή συνέχεια μας τις... Ωραία. Κύριε Κοσμίδη, για να κλείσουμε, αν σας έκανε πρόταση για θέση αντιδημάρχου εσάς και τον κύριο Γκερεχτέ, ο κύριος Ζευκλής, θα τη δεχόσασταν για να συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, το είπα από την αρχή ότι εγώ δεν θα ήθελα καμία θέση έμνηστη, το επαναλαμβάνω. Πάτε άμνηστος. Γιατί το να συμμετέχει στα κοινά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι και άμνηστος. Ένα πράγμα που με διακατέχει είναι όλα τα χρόνια τα οποία ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση και σε διάφορα πράγματα και σε διάφορους οργανισμούς όπως επιμελητήρια, εταιρείες, συνδέσμους, συλλόγους, ομοσπονδίες κτλ. Ποτέ δεν είχα θέση έμνηστη, κύριε Βαρκατζά. Πάντοτε ήμουν με το χέρι στην τσέπη, με την προσφορά μου για να προσφέρω στα κοινά, να εξυπηρετώ τον πολίτη και να του προωθώ τα προβλήματα προς επίλυσή του. Έτσι είμαι και έτσι θα παραμείνω. Αυτό για τη θέση του αντιδημάρχου, για μένα μακριά, είμαι στη θέση, για μένα δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να είστε αντιδήμαρχος άμιστος και να προσφέρετε άμιστος.
Βεβαίως. Έτσι του είχαμε κάνει πρόταση, του είχαμε κάνει πρόταση από την αρχή. Μάλιστα. Κύριε Βαρκατζά, όλες οι δημοτικές αρχές όταν έχουν δημοσίους υπαλλήλους παίρνουν έναν μισθό, άρα η δημοτική αρχή έχει Μάλιστα. κάποια λιγότερα έξοδα ως προς τις αντιδημαρχίες. Λοιπόν, ο δικός μας Δήμος αυτή τη στιγμή έχει 16 άτομα ή 17 ή 18, δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι όλοι έμισθοι. Το καταλαβαίνω ότι είναι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παρατάσεως του κ. Ζευκλή, αλλά είναι και πάρα πολλά άτομα, μα πάρα πολλά άτομα τα οποία ήταν, δεν θέλω να το πω, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν θέσεις κλειδιά πρόσωπα όπως το νομικό πρόσωπο, όπως η Δικευό, όπως η Δίπρα, όπως η ΔΕΙΑΦ κτλ. Είναι άτομα τα οποία δεν είναι εκλεγμένα και όμως είναι σε θέσεις κλειδιά τα οποία και πληρώνονται και δεν θα έπρεπε να είναι. Σας ακούει σίγουρα ο Δήμαρχος τώρα, άρα να σας υπολογίζει σε μια άμεστη θέση στην πορεία και εσάς και τον κύριο Κερεχτέ, αν θέλει ο κύριος Κερεχτέ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Συνεργασίες και προτάσεις είμαστε έτοιμοι να τις καταθέτουμε. Ωραία. Υπάρχει ο συνδυασμός των ενεργών πολιτών. Ενεργοί πολίτες σημαίνει ενεργοί πολίτες με όλη τη σημασία της λέξεως. Για να καταθέτουμε τις προτάσεις μας, είχαμε εξαιρετικές προτάσεις όπως για κέντρα. Να μην τα αναφέρουμε αυτά, να μείνουμε μόνο στον προπολογισμό, κύριε Κοσμίδη, γιατί δεν έχω χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και θα τα δούμε εντάχει κάποια στιγμή αναλυτικά όλα. Στο μέλλον να πούμε τι έχασε ο Δήμος Βοήρου από αυτόν τον προπολογισμό που θα το καταθέσουμε. Ωραία, θα περιμένουμε και τις ενστάσεις σας και τις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, κύριε Κοσμίδη.